Ανηρώνατε και προσωπότατε, πρέσβη. Μου είχαν αντεθεί να σας μιλήσω για το περιουσιακό, το ούτω καλούμενο περιουσιακό, και παρά το γεγονός ότι δεν είμαι εξειδικευμένος στο θέμα αυτό, θα πρέπει να σας διαβάσω μια εργασία η οποία στηρίζεται πάνω στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου, στις γνώσεις που αποκομίζουμε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας με τους διαπραγματευτή και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και στην πολύτιμη βοήθεια και στην εργασία των στελεχών του κινήματος συγκολόγων που συμμετέχουν στις εκπροπές του κυρίου Τσιμίλη, του κυρίου Ιωσήφιδη, της κυρίας Ευξάνθου και του κυρίου Παυλίδη. Λοιπόν, αυτό που επικράτησε να λέγεται σήμερα περιουσιακό. Στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα συνεχών υποχωρήσεων των Ελληνοκυπρίων από την βασική αρχή του δικαίου που αφορά το αναφέρετο δικαίωμα της επιστροφής όλων των εκτοπισμένων στα σπίτια και τις περιουσίες τους, όπως αυτό καθορίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά και σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Γενικής Συνέλευσης των Εθνών. Μάλιστα, στο έγγραφο που θα κυκλοφορήσει, θα δείτε ότι υπάρχουν αναφορές στο ψήφισμα 32-12, στο ψήφισμα 33-95 και σε άλλα, που σαφώς καθορίζουν ως βασικό στοιχείο της λύσης του Κυπριακού την επιστροφή των προσφύγων υπό συνθήκες ασφάλειας στα σπίτια και στις περιουσίες τους. Τις τελευταίες δεκαετίες η επανεγκατάσταση των προσφύγων και η αποκατάσταση των νομίμων ιδιοκτητών περιουσιών κατεχόμενα έχει μετατραπεί από αναφέρετο και αναπαρτοτρίωτο δικαίωμα σε ένα πολιτικό ζήτημα. Με πολλές περίπλοκες πτυχές, τεχνικές λεπτομέρειες, νομικές διατάξεις και δυσεπίλητα ζητήματα. Επί της εποχής που τεκτάσεις, θυμίζουμε ότι η πάγια θέση των Κυπρίων ήταν ότι το περιουσιακό θα λυθεί με αποζημίωση των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων, εκτοπισμένων και ιδιοκτητών εκεί στις κατεχόμενες περιοχές. Από την άλλη, οι Ελληνοκύπροι για χρόνια ζητούσαν να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της επιστροφής όλων των προσφύγων. Με τα χρόνια όμως και τις αναπάλληλες υποχωρήσεις, η βασική αυτή θέση αρχών ξεδωριάζει και γίνονται πλέον αποδεκτές σειρά από παραδοχές. Το προσφυγικό μετατράπηκε σε περιουσιακό. Δεν μιλούμε πλέον για πρόσφυγες, δεν μιλούμε για προσφυγικό, μιλάμε για property, για περιουσιακό. Στην παρούσα φάση, το περιουσιακό κινείται μέσα στα πλαίσια του σχεδίου ανάγκη και των συγκλήσεων τάμπου. Αναφέρομαι σε αυτά τα δύο έγγραφα ως τις δύο μοναδικές σταθερές αναφορές, αφού οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο αυτό συνεχίζονται μέσα στις γνωστές πλέον συνθήκες συσκότησης και παραπληροφόρησης. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι τα έγγραφα για το περιουσιακό, τα οποία έχουν διαβάσει οι εκπρόσωποι των κομμάτων, χρονολογούνται από τον περασμένο Αύγουστο. Επιπλέον σημειώνεται ότι στις συνομιλίες του Μον Πελεράν έχει συζητηθεί η ανεκτάση το περιουσιακό, προς τούτου έχει μεταβεί στην Ελβετία μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, έχουν μεταβεί τα μέλη της Ελληνοκυπριακής Ομάδας Εργασίας με επικεφαλής την κυρία Ερατών Κοζάκου Μαρκούλη. Δεν γνωρίζουμε αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδο στο περιουσιακό και ποια είναι αυτή, όμως δημοσιογραφικές πληροφορίες επιμένουν ότι οποιαδήποτε σύγκληση δεν αποτυπώνεται μέχρι τις οριστικές συγκλήσεις στο θέμα των εδαφικών προσαρμογών. Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι το θέμα των εδαφικών προσαρμογών, ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα της διζωνικότητας, συνδέεται με το περιουσιακό. Τούτο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος που ήδη έχουμε υποδείξει ότι ένα κατεξοχήν θέμα εφαρμογής των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης και των αποφάσεων του ΙΕ έχει μετατραπεί σε ένα τεχνικό ζήτημα αριθμών, ποσοστών και κατ' οικονομία παραδοχών. Η μοναδική περιοχή όπου ουσιαστικά εκεί και μόνο εκεί θα εφαρμοστούν οι αρχές του δικαίου και πάρτε ένα ερωτηματικό είναι τα εδάφη στα οποία θα επιστραφούν υπό την ευρωπαϊκή διοίκηση. Αποτελεί σύγκληση από την εποχή του σχεδίου ΑΝΑ ότι μόνο στις περιοχές που θα τεθούν υπό την ελληνοκυπριακή διοίκηση και ρεύονται κατεφημισμών υπό εδαφική προσαρμογή πλέον, οι περιουσίες θα επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και οι εκτοπισμένοι θα επιστρέψουν απρόσκοπτα στις κατοικίες και περιουσίες τους.
με όλες αυτές κάποιες από αυτές τις περιουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί, έστω και παράνομα και παρά τη θέληση του ιδιοκτήτη για δημόσια έργα, η έργα κοινής ωφελίας, και θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λέγεται συνήθως η άνοσο κομείο. Πάντα μιλούν για έργα κοινής ωφελίας, δεν μιλούν για δρόμους, φυλακές, αστυνομικούς σταθμούς. Πάντα μιλούν, όχι τυχαία, για νοσοκομεία, έτσι, για να στολίζουν την αποποίηση του δικαιώματος με έναν πιο ωραίο τρόπο. Λοιπόν, σε αυτές τις τάσεις, τις περιουσίες, ο ιδιοκτήτης θα τη χάνει άλλη στρατεία. Υπενθυμίζεται ότι η θέση των Κυπρίων, όπως καταγράφεται στο έγγραφο Τάουνε, είναι ότι οι περιοχές που θα υπόκεινται σε εδαφική αναπροσαρμογή θα είναι τέτοιας έκτασης που να επιτρέπεται σε 100.000 εκτοπισμένους να επιστρέψουν στις εστίες τους. Γεγονός που συνεπάγεται στην περίληψη της ελληνικής περιοχής της πόλης Σταμοκόστου και της Κωμόπολης της Μόρφη. Μάλιστα, ο κ. Χριστόφια στην κριτική του για το έγγραφο Ντάουνερ είχε κυκλοφορήσει έναν έγγραφο ο Χριστόφια μετά από την κυκλοφορία του έγγραφου Ντάουνερ, στο οποίο σημείωνε πού διαφωνούσε με το έγγραφο Ντάουνερ. Εκεί λοιπόν μας διαφωνίζει και μας λέει ότι ξεκάθαρα ότι η επιστροφή 100.000 Ελληνοκυπρίων προσφύγων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποδοχή από τους ελληνοκυπριακής πλευράς των όποιων συγκλήσεων στο περιουσιακό. Βέβαια, αυτή η μορφή της διασύνδεσης του περιουσιακού με το εδαφικό φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί στη συνέχεια από τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Όπως θα δούμε παρακάτω, το σύνολο των περιουσιών των νόμιμων ελληνοκυπρίων διοκτητών που βρίσκονται στις περιοχές που θα τεθούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση συνιστούν μια ξεχωριστή περιουσία, μια ξεχωριστή κατηγορία για τις κατηγορίες. Θα τις έχετε στο χαρτί που θα σας μοιράσουμε σε λίγο και τις 22 κατηγορίες περιουσιών όπως έχουν συμφωνηθεί πλέον μεταξύ Ακκιντζή και Νίκου Αναστασιάδη. Να πω ότι οι περιουσίες ήταν κοσημεία στις συγκλήσεις του Χριστόφια, Καλάτα και Ερόγλου. Υπήρχε μία διαφοροποίηση, μία διαφορά σε ό,τι αφορά την επιστημική περιουσία, γιατί το Κύπρο ήθελα η εκκλησιαστική περιουσία να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία που αφορά τους λατρευτικούς χώρους και άλλη κατηγορία εκκλησιαστικής περιοχίας που δεν χρησιμοποιείται για λατρευτικούς σκοπούς. Και τελικά ο κ. Αναστασιάδης το καλοκαίρι του 2015 παραχώρησε στο Κύπριους και αυτή τη θέση και έτσι τώρα έχουν 22 κατηγορίες περιουσιών. Θα βρεθείτε στη συνέχεια σε σχετικό κατάλογο. Περιουσίες λοιπόν σε υποεδαφική προσαρμογή, όπως είπαμε πριν πάνω, και αυτές ακόμα τις περιοχές υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στα οποία επιτράπηκαν από την Κυπριακή Υπηρεσία να θεθούν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Έχει εγκριθεί θέμα σε σχέση με τον χρόνο και το κόστος της μεταστέγασης των παράνομων χρηστών, όταν πρόκειται για κατοικίες ή επιχειρήσεις. Και βεβαίως υπάρχουν ζητήματα αποζημίωσης και ποιος θα αναλάβει το κόστος της αποζημίωσης. Το θέμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο με την πρόσφατη ιδέα του Προέδρου Αναστασιάδη για την δημιουργία ειδικών περιοχών. Όπως έγινε γνωστό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προκειμένου να κάμψει την αντίδραση της Τουρκίας και Ελλημόρφου, κατέθεσε την ιδέα όπως κάποιες περιοχές να είναι μεν υπό την ελληνοκυπριακή διοίκηση, αλλά σε αυτές να ισχύουν άλλα κριτήρια για το περιουσιακό που να επιτρέπουν την παραμονή των παράνομων χρηστών σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε ζητήσει τη δημιουργία μιας 23ης κατηγορίας. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αντίδραση ακόμα των Κυπρίων, πάντως από δημοσιογραφικές πληροφορίες φαίνεται ότι δεν αποδέχονται αυτή την φανή ιδέα. Υπάρχουν επίσης θέματα που αφορούν το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη να προσφύγει σε ένδυγα μέσα και να διεκδικήσει αποζημίωση για απώλεια χρήσης. Επειδή, όπως είπα ήδη, το κεφάλαιο των περιουσιακών διατηρείται εσκεμμένα σε ασάφεια και σε συσκότηση, θα ήθελα να καταθέσω αυτούσιο, με την άδεια του Προέδρου, ένα μικρό απόσπασμα επίσημης αναφοράς του στη συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς στις 37. Επιβεβαιώνεται, λέει ο Πρόεδρος, η συναντήληψη στα πιο κάτω. Α. Αναγνώριση του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Β. Δίνεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να προσφύγει κατά προτεραιότητα των πρώτων χρόνων στην Επιτροπή Περιουσιών. Γ.
Στον ιδιοκτήτη προσφέρονται οι ακόμητες 5 θεραπείες. Επανεκατάσταση, μερική αποκατάσταση, εναλλακτική αποκατάσταση, ανταλλαγή περιουσίας, αποζημίωση. Δέλτα. Γίνεται σύσταση επιτροπής περιουσιών, η οποία προς ταχεία διεκπεραίωση των προσφυγών θα υποδιορίζεται σε 10 σώματα. Στα υπαναφορά σώματα θα εκπροσωπούνται εξίσου οι κοινότητες, ενώ θα συμμετέχουν και ξένοι εμπειρογνώμονες σε αρχών σωμάτων που θα εκδικάζουν σύνθετες υποθέσεις. Πέμπτον, θα εγκαθιδρυθούν πρώτον δικαστήριο περιουσιών που θα εκδικάζει κατέθεση της αποφάσης της επιτροπής περιουσιών. Δεύτερον, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του ετητή μετά την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων να προσφύγει στο ΕΔΑΡ. Και έκτον, προς διευκόλυνση και πορεία διεκπεραίωσης του έργου της Επιτροπής, οι περιουσίες έχουν χωριστεί ανάλογα με τον εκκλησιακό καθεστώς και στη χρήση σε 22 κατηγορίες της έκρετε προστάσεις. Υπάρχουν κι άλλοι από αυτών των πρακτικών της συνάντησης των αρχηγών μαζί με τον Πρόεδρο, θα τα διαβάσετε στη συνέχεια. Ορισμένες αναγκαίες επισημάνσεις είναι οι εξής. Πρώτον, η αναγνώριση του ατομικού δικαιώματος, στο οποίο αναφέρεται ο Πρόεδρος. Η αναγνώριση του ατομικού δικαιώματος ιδιοκτησίας είναι δεδομένη από το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων ήδη από την εποχή του σχεδίου ΑΝΑΝ και του εγγράφου ΤΑΟΝ. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδιζε ποτέ τους τουρκοκύπριους να ζητούν εκτόσεις επί της αρχής, όπως παραδείγματος χάρη να ζητούν να μην επηρεάζεται η ριζωνικότητα όταν εφαρμοστεί αυτό το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα, ή να μην δημιουργηθούν νέες κατηγορίες προσφύγων. Στις συγκλήσεις Αναστασιάδη Αγγιτζή επαναλαμβάνεται η αναγνώριση του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία, τόσο για τον νόμιμο ιδιοκτήτη, όσο και για τον χρήστη. Χωρίς να διευκρινίζεται όμως ποιος και πότε έχει προτεραιότητα και ποιου το δικαίωμα είναι ιεραρχικά ανώτερο. Το ζήτημα αυτό ανατέθηκε να επιληθεί εν μέρη στα κριτήρια και τις αποφάσεις των Επιτροπών των Δικαστηρίων. 2. Η νομολογία του ΕΔΑΡ. Όσον αφορά τα κριτήρια, πολύ λίγη πρόοδος φαίνεται να έχει σημειωθεί, εκτός αν σημειώθηκε στο μόνο Μελαράν, που εμείς τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Από τα πρακτικά των συναντήσεων Αναστασιάδη Αγγιτζή, στα οποία είχαμε πρόσβαση μόνο μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο και μετά μας απαγορεύτηκε ούτε να τα διαβάσουμε, φαίνεται ότι σε κάποιο σημείο ο πρόεδρος Αναστασιάδης εισηγήθηκε να μην συμφωνηθούν συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά να υιοθετηθεί ο ασαφής όρος, συσσαγωγικά, να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση την ομολογία του ΕΔΑΡ. Ο Γερμανός συνταγματολόγος Μάρκο, που παρίσταται στις συζητήσεις, υπέδειξε ότι τέτοιο πράγμα, δηλαδή η ομολογία του ΕΔΑΡ, δεν υφίσταται. Το ΕΔΑΡ, είπε, τοποθετείται κατά περίπτωση σε ατομικές προσφυγές, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλα δεδομένα και οι αποφάσεις του συχνά φάσκουν και αντιφάσκουν. Σημείωσε ότι η πρόταση Αναστασιάδη δημιουργεί νομική αστάθεια. Όσα περισσότερα κριτήρια θα παραπευθούν στην Επιτροπή Περιουσιών, τόσο μεγαλύτερη αναστάθωση θα δημιουργεί. Τρίτον, ο περίφημος συναισθηματικός δεσμός. Ένα κριτήριο, το οποίο υποτίθεται ότι υπόκειται προκύπτει από την ομολογία του ΕΔΑΡ, είναι ο λεγόμενος συναισθηματικός δεσμός. Είναι το κριτήριο που διαχωρίζει την κατοικία, στην όποια σημερινή κατάστασή της, από την εγγένη περιουσία, είτε αυτή είναι κτίριο ή άλλων ακίνητων, χωράφιν, αγροτική ανάπτυξη, επιχείρηση. Στην έννοια της εστίας εμπεριέχεται, μας είπαν, και η περιουσία που χρησιμοποιούταν πριν το 2004 για βιοπορισμό. Απομένει όμως αόριστο να καθοριστεί την ακρίβεια, ακόμα η ακρίβεια, η έκταση και ο χαρακτήρας αυτής της έννοιας του διαχωρισμού. Φαίνεται ότι υπάρχει σύγκληση ότι το κριτήριο του συναισθηματικού δεσμού θα ισχύσει μόνο για όσους εκτοπισμένους γεννήθηκαν και έζησαν μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Τούτο αποτελεί υποχώρηση, αφού περιορίζει σε ελάχιστους απογόνους το δικαίωμα της επιστροφής στην περιουσία που νομίμως τους ανήκει όταν αυτή πρόκειται για κατοικία. Χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος «nucleus family». Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση στο Φιλελεύθερο, με βάση αυτό το κριτήριο και τις υπόλοιπες απαγορεύσεις, δεν αναμένεται να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα εγκατάστασης της κατοικίας τους περισσότεροι από 10.000 ηλικιωμένοι ή μεσήλικες κατοικίες.
Ακόμα και αυτό το δικαίωμα όμως παρεμποδίζεται στην εφαρμογή του από ανυπέρβλητα εμπόδια που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες της απόλυτης διζωνικότητας, δικοινοτικότητας που επιδιώκουν οι Τούρκοι. Για παράδειγμα, όσοι ή όσες θελήσουν να εξασκήσουν το τμήμα επανεκατάστασης στη βάση του κριτηρίου του συναισθηματικού δεσμού, θα πρέπει να κατασταθούν αμέσως στη βόρεια του Κωνσταντινούπολη πολιτεία και να λάβουν την εσωτερική υπηκότητα της ως μόνιμη κάτοικη. Εάν δεν το πράξουν, αν δεν κάνω λάθος μέσα σε έναν χρόνο, χάνουν το δικαίωμα επανεκατάστασης. Διερωτάται κανείς, πολύ λογικά, εάν θα βρεθούν αυτοί οι 10.000 Ελληνοκύπριοι που θα τολμήσουν να επιστρέψουν στην νόμιμη κατοικία τους σε μια περιοχή όπου δεν θα παρέχεται καμία ασφάλεια, δεν θα παρέχεται πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες, αφού θα υπάρχει επιμόνωνη τουρκική γλώσσα, η αστυνομία θα είναι εχθρική, αφού θα είναι μόνο τουρκοκύπριοι και τουρκοί Έλληνοι, δεν θα παρέχει υπηρεσίες υγείας, παιδείας κλπ. Και όλα αυτά αμέσως μετά την έκθεση της συμφωνίας. Το πρόβλημα μεγενθύνεται όταν λάβει κανείς υπόψη ότι πολλές τέτοιες περιοχές κατοικούνται κατά πλειοψηφία από Τούρκους έπικους. Οι οποίοι με βάση κάποιες άλλες συγκλήσεις από το άλλο θα παραμείνουν όλοι μέχρι ενός. Τέταρτο ζήτημα. Αποζημιώσεις. Η περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει ή μάλλον θα του επιβληθεί η αποζημίωση για την κατοικία ή η άλλη περιουσία του φαίνεται να είναι η πλέον μηχανή. Σε μια τέτοια περίπτωση προκύπτουν διάφορα αδιευκρίνιστα ερωτήματα σε σχέση με το ύψος και το είδος της αποζημίωσης. Θυμίζω ότι στο σχέδιο αν υπήρχε σχετική πρόνοια περί ομολόγων. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε εμείς εντοπίσει τέτοια πρόνοια. Αλλά ούτε έχει βρεθεί, άλλος τρόπος χρηματοδότησης των μεγάλων ποσών που θα απαιτηθούν για αποζημιώσεις. Εάν επικρατήσει άποψη των Ελληνοκυπρίων ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να υπολογίζονται στην τρέχουσα τιμή αξία των Ελληνικών, οι Τουρκοκύπριοι διαφωνούν σε αυτό το σημείο. Υπολογίζεται ότι το ποσό των αποζημιώσεων μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο αρχιεπίσκοπος σε μια πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του μίλησε για 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι αστρονομικά. Αν ληφθεί υπόψη η διεθνής οικονομική κατάσταση και η κρίση στην οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά εσχάτως και στην Τουρκία. Μια πρόσφατη πληροφόρηση αναφέρει, να το τοποθετήσω για αυτό γιατί είναι πράγματι πρόσφατη πληροφόρηση, ότι ένας από τους λόγους που το κατοχικό καθεστώς αποφεύγει να επιτρέψει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα είναι γιατί οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δανείων, υποθήκες αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες στα κατεχόμενα, είναι ελληνοκυπριακές ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα με την τρέχουσα αξία και όχι με την αξία την οποία εκτιμά η γνωστή τουρκική επιτροπή αποζημιώσεων. Το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συνυπολογιστεί και το κόστος των αποζημιώσεων που θα αναζητήσουν και απώλεια χρήσης οι νόμιμοι ιδιοκτήτες. Κάτι που συχνά το ξεχνάμε, ότι υπάρχει το δικαίωμα χρήσης το οποίο έχει καταπατηθεί για δεκαετίες και το οποίο δεν μπορεί κανένας να το διαγράψει. Επίσης, υπάρχουν οι προσφυγές των νομίμων ιδιοκτητών αλλά και των παράνομων χρηστών στο Ελλάδα, που πιθανόν να καταλήξουν σε επιπλέον καταβολή αποζημίωσεων. Το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι ακόμα σαφές ποιος θα καταβάλει αυτές τις αποζημιώσεις. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η αντιμετώπιση του περιουσιακού σχετίζεται απόλυτα με την οικονομική βιωσιμότητα της συμφωνίας του περιουσιακού, κατά την οποία θα αναπτυχθεί στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος. Πέμπτο ζήτημα. Σημαντική βελτίωση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα για το οποίο σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε δεν έχει επιληθεί. Το οποίο σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε δεν έχει επιληθεί κατά τρόπον τελεσίδιο. Οι Τούρκοι επιμένουν ότι σε περίπτωση σημαντική βελτίωση από τον παράνομο χρήστη, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποδειχθεί
άλλες θεραπείες από την αποκατάσταση. Όσοι θυμούνται το σχέδιο ανάγκη, είμαι σίγουρος ότι θα θυμούνται επίσης ότι σε περιπτώσεις που ο χρήστης είχε προβεί σε βελτιώσεις μεγαλύτερης αξίας των 3.000 λιρών τύπου τότε ή του 10% της τρέχοντας αξίας της αρχικής περιουσίας, μπορούσε να διεκδικήσει την ιδιοκτησία της περιουσίας καταβάλλοντας στον ιδιοκτήτη τον νόμιμο την αρχική αξία της περιουσίας. Το θέμα αυτό περιπλέκεται γιατί προκύπτουν ζητήματα που αφορούν τη μορφή της βελτίωσης, το χρόνο που αυτή έλαβε χώρα, από ποιους χρήστες έγινε, την εκτίμηση του κόστους κ.ο.κ. για τα οποία ομολογώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η βελτίωση που θα προκύψει σε αγροτικές περιοχές όταν αυτές τύχουν άρδευσης από το νερό που έφερε με αγωγόν η Τουρκία. Παράνομοι χρήστες. Τι είναι οι παράνομοι χρήστες? Θέμα προκύπτει και για το καθεστώς του παράνομου χρήστη. Οι Ελληνοκύπροι θέλουν ζήτημα για τους Έλληνες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είναι στην ίδια μοίρα με τους Τουρκοκύπριους. Τους παράνομους καταπατητές, αλλά και τους ξένους αγοραστές. Γιατί πολλές περιουσίες μας τα κατεχόμενα δεν είναι πλέον στα χέρια των Τουρκοκυπρίων, αλλά στα χέρια ξένων αγοραστών. Ο καθηγητός Γνάθ, ο Γερμανός αυτός που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, υπενθύμησε στους διαπραγματευτές την υπόθεση Orange, όπου δεν θεωρούνται χρήστες και δεν έχουν δικαίωμα αυτοί που αγόρασαν μάλα φίτε, σκράτων ευρυνομικέ, που σημαίνει κακή την πίστη, δηλαδή οι διάδοχοι αγοραστές. Επίσης, ετέθη θέμα για το καθεστώς του χρήστη. Η διανομή που έγινε από το κατοχικό καθεστώς δεν μπορεί να αναγνωριστεί εάν δεν συνοδεύεται από μακράν, σταθερή και συνεχόμενη χρήση. Έβδομο ζήτημα. Αυτοδίκη αποκατάσταση. Οι Ελληνοκύπροι προσπαθούν να κατοχυρώσουν, έτσι μας είπε ο Πρόεδρος, συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες θα γίνεται αυτόματα αποκατάσταση, χωρίς προσφυγή στην Επιτροπή Περιουσιών. Τέτοια περίπτωση αναφέρεται η επιστροφή σε κατοικία είναι ακατοίκητη. Και δεν υπάρχει παράνομος χρήστης για να μετακινηθεί ή να ζητά αποζημίωση. Μπορεί να έχει. Όγδοη περίπτωση. Τουρκοκυπριακές περιουσίες. Προσέξτε γιατί δεν υπάρχει μια ασάφεια. Ούτες πολλές. Υπάρχει προβληματισμός για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες, πρέπει να θυμάστε, στις ελεύθερες περιοχές έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην κατοχική κυβέρνηση. Με ένα waiver. Η παραχώρηση αυτή, από τη μια δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη. Και ως τώρα δεν θεωρείται νόμιμη. Εξού και πολλοί από αυτούς έρχονται μέσω δικαστηρίων και διεκδικούν την περιουσία τους και την παίρνουν σε ελεύθερες περιοχές. Από την άλλη όμως, λέει ο διαπραγματευτής και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ότι μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η αναγνώριση της παράνομης πράξης, γιατί θα μας βοηθήσει στη διαδικασία της ανταλλαγής περιουσιών και να αποδεχθεί το φαινόμενο να κρατήσουν τις γη τους στις ελεύθερες περιοχές και ταυτόχρονα να δικαιωθούν κρατώντας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περιουσία και στεγανεχόμενα. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων να αποποιηθούν του δικαιώματος ιδιοκτησίας στις ελληνοκυπριακές περιοχές, το λεγόμενο opt-out, έναντι ελληνοκυπριακής περιουσίας στην τουρκοκυπριακή περιοχή. 9. Απαλωτρίωση περιουσιών. Νομίζω ότι το κεφάλαιο λίγο πολλά το ξέρουν, αλλά θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά γιατί για κάποιο μα αλλά είναι μια αντίφαση. Είπαμε ότι υπάρχουν περιουσίες για τις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει αποκατάσταση. Για παράδειγμα, έγινε παραδεκτό ότι όπου έχει χρησιμοποιηθεί η ιδιοκτησία για κατασκευή δημοσίου έργου, αεροδρόμιο, αστοκινόδρομο κλπ. Και αεροδρομίο, ο ιδιοκτήτης θα αποστερηθεί της ιδιοκτησίας του και θα τύχει αποζημίωσης ή ανταλλαγής ή άλλης της αξίας περιουσίας. Αυτή η παραδοχή πρέπει να σας πω εμφανίζεται και στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Τυχαία, δεν είναι καμιά λίγο σύγκριση. Στι συγκρίσει Downer, για πρώτη φορά, κάνει την εμφάνιση του όμως και ένας άλλος όρος. Όρος νέα δάση. Όσο και αν είναι περιβαλλοντικό το θέμα, οφείλω να αναφερθώ και σε αυτά τα νέα δάση. Τι είναι τα νέα δάση? Είναι αγροτικές περιοχές, τις οποίες αναδάσωσε το ψευδοκράτος και τις ανακήρυξε κρατικά δάση. Το κρατικά σε αγωγικά. Αυτό και εγώ πάτε, δεν
Μόνο κόπο. Εμείς δεν ήταν μοκά. Και όμως επιτέψαμε. Επιτέψαμε πάρα πολύ. Και εσκεμμένα γιατί τα αποκάλεσαν νέα δάση, άρα είναι κρατικές περιουσίες, άρα δεν δικαιούνται να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη ως δημόσια γη. Άρα είναι δημόσια ωφέλη. Και το περιβάλλον στην υπηρεσία της κατοχής. Ένα έξω σημείο το θέμα που εξίσου να μας προβληματίσει λίγο είναι τι γίνεται με τις στρατιωτικές περιοχές. Δεν μπορούμε επί τούτου να το προβληθούμε αυτή τη στιγμή. Πάντως, εάν η τελική συμφωνία είναι ότι θα αποχωρήσουν το κοινά τροφεύματα αυτές οι περιοχές, αυτοβούλος θα είναι προσβάσιμες στους ιδιοκτήτες. Εάν παραμείνουν τα δικά τροφεύματα, αυτές οι περιοχές θα είναι προς δημόσια χρήση, υποτίθεται, και δεν θα έχει καμία πρόταση κανένας. Εν κατακλείδη, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν τα έχουμε δείξει βεβαίως. Είναι τεράστιο το θέμα του περιουσιακού. Και λέω πάντα περιουσιακό της εισαγωγικά. Γιατί? Γιατί κατά τη δική μου την αντίληψη, το περιουσιακό έχει καταντήσει πλέον να είναι ένα περίπλοκο και δυσεπίλητο πολιτικό ζήτημα. Και έτσι το αποκαλούσαν πάντα οι λόγοι. Ως πολιτικό ζήτημα. Και επέβαλαν τη θέση τους ότι είναι πολιτικό ζήτημα. Διότι έχει αποστεωθεί από την νομική πτυχή και την αξιακή του βάση, που δεν είναι άλλη από την κατοχύρωση του δικαιώματος του κάθε πρόσφυγα να επιστρέψει στο σπίτι του και στην περιουσία του. Και για να τελειώσω, γιατί φοβάμαι ότι έχω μακρηγορήσει, πρέπει να σας πω ότι για μας, για να καταθέσουμε και πρόταση, μόνο η καθολική εφαρμογή του δικαιώματος αποκατάστασης για τους μπορεί να αποτελέσει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα, δίνοντας μέτρα θεραπείας για τους παράνομους χρήστες. Αλλά για να καταλάβετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η υπόθεση στα χέρια μας, θα σας αφήσω ως επίλογο τι μας είπε στη συνάντηση των υποεπιτροπών ο συμπαθής κατά τα άλλα διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Και αντιγράφω επιλέξει από το πρακτικό. Μην έχετε την αγγελική γνώμη πως η επιστροφή είναι αναπαντοτρίωτο δίκαιο. Δεν είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ.